Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Τάσος Ζάχος, editor in chief του Fortune Greece και ακούτε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Futurescapes. Έχω μαζί μου σήμερα τον Δημήτρη Μητριάδη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, σου. Τασ... Θα ταξιδέψουμε στο διάστημα σήμερα. Θα ταξιδέψουμε στο διάστημα. Ωραία. Θα μιλήσουμε για Space Economy και για Satellite -like Technology. Και φυσικά και σε αυτό το επεισόδιο θα παρουσιάσουμε πάρα πολλά στοιχεία με την στήριξη που μας δίνει και η και επίση θα έχουμε και ένα πάρα πάρα πολύ καλό καλεσμένο. Θα σα τον αποκαλύψουμε σε λίγο. Το διάστημα από τελικό σύνορο, όπω το είχαμε το Last Frontier, γίνεται πια ένα χώρο όπου μπορούμε πραγματικά να κοιτάξουμε για ανάπτυξη, να κοιτάξουμε για νέα υλικά, να κοιτάξουμε ακόμη και για λύσει σε προβλήματα που έχουμε εδώ στη γη. Πάρα πολύ σωστό. Βέβαια, κάποιο θα σου πει εδώ δεν έχουμε λύσει τα προβλήματα στη γη. Θα πάμε στο διάστημα. Και όμω, Δημήτρη, αυτή τη στιγμή παγκοσμίω γίνονται πάρα πολλέ κινήσει σε αυτό που ονομάζουμε οικονομία του διαστήματο, έτσι. Απόλυτα. Γιατί πολλά πράγματα που θεωρούμε δεδομένα εδώ στη γη, ε, θέλοντα και μη πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ε, το αστρόπλιο που ονομάζουμε γη είναι ένα πλανήτη ο οποίο έχει πεπερασμένο αριθμό ε, πόρων, αλλά ταξιδεύει. Σε ένα απέρατο σύμπαν. Σήμερα, σε αυτό το επεισόδιο, θα εξερευνήσουμε τα ασθενή σήματα του διαστήματο. Α πούμε, αυτό ακούγεται σαν να κάνουμε επαφή με εξωγήνου, αλλά, Όπως έτσι, ναι, ναι, ναι. αλλά ε, και τι μεγατάσει, γιατί το διάστημα συνδέεται με όλε τι μεγατάσει. Συζητάμε για τεχνητή νοημοσύνη, συζητάμε για τα κινητά μα τηλέφωνα, για το GPS, για τεχνολογίε που ξεκίνησαν να είναι Διαστημικές τεχνολογίες. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι όταν φοράμε τα διάβροχα που δεν πιάνουν νερό, αλλά αυτό ήταν μια τεχνολογία μικροϊνών που έγινε στο διάστημα. Mm. Και διάφορα τέτοια μικρά που είχαν όμως πολύ μεγάλο impact στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Σε αυτή τη στιγμή και πριν πάμε στα mega trends που θα συζητήσουμε και λίγο πιο μετά, θα ήθελα να βάλω κάποια data που μας έχει δώσει και η Y ε, και τα οποία λίγο διαμορφώνουν το πλαίσιο. Έτσι. Έχω τι σημειώσει μου εδώ για το πώ διαμορφώνεται αυτό που λέμε η οικονομία του διαστήματο. Να δώσω κάποια στοιχεία. Αρχικά να πούμε ότι οι δορυφόροι, ο αριθμό των δορυφόρων που έχει εκτοξευθεί, έχει αυξηθεί εκθετικά τι τελευταίε δύο δεκαετίε. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη στην οικονομία του διαστήματο τροφοδοτείται κυρίω από εμπορικέ αποστολέ. Με απλά λόγια, έχει μπει ο ιδιωτικό τομέα ενεργά σε αυτό το κομμάτι. Να δώσω ένα ακόμα στοιχείο οικονομικό. Τα κόστη για την εκτόξευση των δορυφόρων έχουν μειωθεί δραματικά. Με καταλήτη τη στροφή στι εμπορικέ και ιδιωτικέ αποστολέ. Ενδεικτικά, να σου πω, Δημήτρη, ότι τη δεκαετία του 90 για να εκτοξεύσει ένα δορυφόρο χρειαζόταν περίπου 373 εκατομμύρια, ενώ πλέον ο μέσο όρο το 2022 έχει πέσει στα 136 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πιο εύκολο να φτάσουμε εκεί. Είναι πιο εύκολο να φτάσουμε εκεί και ο λόγο που πήγαμε προ τα εκεί είναι πραγματικά η ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία πάντα έχει βάση το cost effective, το πώς αυτό το πράγμα θα μπορεί να είναι διαχειρίσιμο από άποψη κόστους σε σχέση με το όφελος. Πάμε στις τεχνολογίες που ηγούνται της επανάστασης των δεδομένων που λαμβάνουμε από το διάστημα, επιτρέποντας έτσι την ευρεία πρόσβαση σε αυτά και την εμπορική εκμεταλλευσή τους. Όπως είπα και πριν, έχουμε cloud εφαρμογές πλέον, ικανές για την, υποθή, για την αποθήκευση, αλλά και τον υπολογισμό και την επεξεργασία του τεράστιου όγκου δεδομένων που παίρνουμε μέσω των δορυφόρων. Έχουμε τη μηχανική μάθηση ή αλλιώς machine learning που αυτοματοποιεί ανάλυση εικόνων, για παράδειγμα, που μπορεί να παίρνουμε από δορυφόρους. Και όπως είπες και εσύ πριν, Έχουμε δυνατότητε Edge AI, να μου το εξηγήσει λίγο αυτό, τεχνητή νοημοσύνη, που επιτρέπουν στου δορυφόρου να επεξεργαστούν δεδομένα και να μεταδώσουν αυτά με τη μεγαλύτερη συνάφεια στη γη σε πραγματικό χρόνο. Με τη βοήθεια τη τεχνητή νοημοσύνης μπορούμε να κάνουμε του υπολογισμού ε, στο διάστημα. Δηλαδή μπορούμε σε έναν δορυφόρο να τρέχουν τα αντίστοιχα μοντέλα τεχνητή νοημοσύνη και να επιστρέφουν στη γη το αποτέλεσμα και όχι την ανάλυση. Δηλαδή δεν επιστρέφουν τα δεδομένα προς ανάλυση, επιστρέφουν το αποτέλεσμα της ανάλυσης των δεδομένων. Αυτό κάνει πολύ μεγάλη διαφορά mm -hmm. και στον πραγματικό χρόνο και στο έυρος λήψης αποφάσεων. Σε αυτό το σημείο της συζήτησης, αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει για την στρατηγική της χώρας για το διάστημα... Αυτό είναι ο κύριο Σπύρο Βασιλάκο, διευθυντή ΙΕΑΔΕΤ, αντιπρόεδρο δούσου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και πρόεδρο τη Εθνική Αστρονομική Επιτροπή. Τώρα με την ευκαιρία που σα έχουμε εδώ, θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω από το τι συμβαίνει στη χώρα μα σχετικά με το διάστημα. Δηλαδή, αν έχουμε κάποια στρατηγική κεντρική και να μου πείτε λίγο και για τα αστεροσκοπία και το ρόλο που παίζουν ω διαστημική κόμβη όσον αφορά την Ελλάδα. Ε, εν συντομία, πράγματι υπάρχει εθνική στρατηγική ε, αναφορικά με το διάστημα, η οποία εκπορεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Mm -hmm. ε, η συγκεκριμένη στρατηγική κινείται, θα λέγαμε, σε τρει άξονε. Ο πρώτο άξονα είναι να χρησιμοποιήσουμε του δορυφόρου έτσι ώστε να πάμε στην επόμενη γενιά τηλεπικοινωνιών. Αυτό είναι ο ένα άξονα. Ε, Όπω πιθανώ γνωρίζετε, οι επικοινωνίε αυτή τη στιγμή γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω ραδιοσυκνοτήτων. Και αυτή τη στιγμή είμαστε ε, στη μετάβαση, όχι μόνο ω χώρα, αλλά και ω Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγαίνοντα στι νέε τεχνολογίε επικοινωνιών, οι οποίε βασίζονται στον οπτικό τρόπο επικοινωνία, όπω ονομάζουμε. Δηλαδή, οι νέε επικοινωνίε τα επόμενα δέκα χρόνια θα γίνονται μέσω, μέσω laser. Μέσω Και εκεί laser. παίζουμε και ένα σημαντικό ρόλο σε εθνικό στερεοσκοπείο. Αυτό είναι ο πρώτο πυλώνα. Ο δεύτερο πυλώνα σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια, mm -hmm. η οποία βεβαίω ε, συνδέεται άμεσα με την ευρωπαϊκή ασφάλεια, δηλαδή πώ μπορούμε να μεταφέρουμε πληροφορία δεδομένα με έναν απόλυτα ασφαλή, ασφαλή τρόπο. Mm -hmm. Και ο τρίτο πυλώνα έχει να κάνει με την αναπτυξιακή πορεία τη χώρα μα μέσω του, του διαστήματο. Έχουμε μια πολύ μεγάλη υποδομή, τη μεγαλύτερη ερευνητική επίγεια υποδομή τη χώρα μα, που είναι το αστεροσκοπείο Χελμού, mm -hmm. κοντά στα Καλάβρητα, σε υψόμετρο 2340 μέτρα, όπου εκεί εδράζεται το τηλεσκόπιο Αρίσταρχο, διαμέτρου 2,3 μέτρα, είναι το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο των Βαλκανίων και το δεύτερο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο της επιρροτικής Ευρώπης. Μάλιστα. Το ε, τηλεσκόπιο το συγκεκριμένο επιτελεί μια πολύ βασική, πολύ βασική εθνική αποστολή, η οποία έχει να κάνει με αυτό που σας είπα στην αρχή, το πώς θα γίνονται οι επικοινωνίες στο μέλλον. Μας έχει επιλέξει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ε, να τεστάρουμε, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, τη νέα τεχνολογία. Έχουμε κάνει επαναλαμβανόμενες συζεύξεις με το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δορυφόρο, τον τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο, τον Alphasat. Yeah. Δηλαδή, ουσιαστικά, στείλαμε μια δέσμη λέιζερ σε μια απόσταση 37.000 χιλιόμετρα, μας αναγνώρισε ο δορυφόρο και επικοινώνησε μαζί μα. Ε, και με αποτέλεσμα, δείξαμε στην, στην Ευρώπη, μέσω του Αρίσταρχου, είναι ο πρώτο ευρωπαϊκό ε, σταθμό, ο οποίο έκανε, έκανε αυτό το επίτευγμα. Δείξαμε ότι ο νέο τρόπο επικοινωνία πράγματι είναι εφικτό και η, Ευρω... η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προ αυτή την κατεύθυνση. έδειξε η Ελλάδα και πρέπει, πρέπει να είμαστε περήφανοι. Πρέπει να, πρέπει να, να, να τα λέμε πέλημα, έτσι. η ιδιωτική διαστημική εξερεύνηση σε ένα κόσμο που συνεχώ αλλάζει και με τα γεωπολιτικά να είναι δύσκολο ζήτημα. Πώ το βλέπουμε εμεί εδώ αυτό. Ναι, κοίταξε να δείτε. Οι ιδιωτικέ αεροδιαστημικέ εταιρείε, α το πούμε, μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, υποστηρικτικό ρόλο σε όλε αυτέ τι προσπάθειε. Ναι. Η προσωπική μου άποψη και ω και δεν είναι και ο στόχο του, δεν είναι να παράξουν νέα, νέα έρευνα, απλά είναι να λειτουργήσουν υποστηρικτικά και πράγματι αυτό συμβαίνει στο ευρωπαϊκό γύγνεστο, το οποίο το γνωρίζω καλά. Υπάρχουν πολύ μεγάλε εταιρείε, όπω είναι η Thales Group, όπω είναι η OHB η Γερμανική, και άλλε μεγάλε αεροδιαστημικέ εταιρείε, οι οποίε παίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια, διότι βοηθούν του επιστήμονε, του ερευνητέ, σε ένα τεχνοκρατικό επίπεδο, να μπορέσουμε να, να βγάλουμε όλα αυτά τα πράγματα που σα είπα, είπα προ τα έξω. Και γίνονται και σημαντικέ επενδύσει.